καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην ΑΕΛ. Λίγες ώρες μετά την ήττα στις αίρες από τον Εθνικό με σκορ 2-1, αποτέλεσμα που έφερε απογοήτευση στους φιλάθλους. Συγκεκριμένα, ο Λαρισαίος επιχειρηματίας Κώστας Σούκος βρίσκεται ένα βήμα από το να αναλάβει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της ΠΑΕ από την εταιρεία LaFarm, καθώς τα επιτελεία των δύο εταιριών ελέγχουν τα βιβλία της ομάδας πριν προχωρήσει στις υπογραφές. Μάλιστα, ο Κώστας Σούκος, στη χριστουγεννιάτικη γιορτή της εταιρείας του που έγινε σήμερα, απαντώντας στις επίμονες ερωτήσεις των εργαζομένων του, ξεκαθάρισε πως αναλαμβάνει την ΑΕΛ. Έτσι λοιπόν, μετά από 10 χρόνια, η ΑΕΛ επιστρέφει σε λαρισινά χέρια, με την ευχή όλων η έλευση του 2015 να φέρει και την πολυπόθητη άνοδο. Την ίδια ώρα και σύμφωνα με πληροφορίες, επικρατέστερος να αναλάβει τεχνική ηγεσία της ΑΕΛ στη νέα εποχή είναι ο Σάκης Τσιόλης, έχοντας στο πλευρό του, σε νευραλγικές θέσεις, συμπαίκτες του στη χρυσή δεκαετία της λαρισινής ομάδας του 1980. Τέλος, ο Θωμάς Γράφας αποτελεί παρελθόν από την Τρίτη, συμπληρώνοντας 52 ημέρες στην τεχνική ηγεσία, ενώ το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με αρκετούς ποδοσφαιριστές. Στο χώρο του βόλεϊ τώρα, κυρίες